Λοιπόν, και να ετοιμάζονται ο κύριος Δελής Ιωάννης και η κυρία Κανέλη. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα κάνω τρία πράγματα. Θα υποδείξω ότι κλείνει ένας κύκλος στα ενεργειακά θέματα, οριστικά και αμετάκλητα. Θα τοποθετηθώ στα άρθρα που αφορούν το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο που άπτονται της ενέργειας και υπογραμμίζουν την πρώτη διατύπωση και θα σταθώ και σε δύο τροπολογίες που καταθέτω. Θα ξεκινήσω με το γιατί κλείνει ένας κύκλος. Υπενθυμίζω ότι το ενεργειακό μας σύστημα, τουλάχιστον με βάση την κληρονομιά του Δευτέρου Μνημονίου, προέβλεπε την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τομέα. Αναφέρομαι στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, του ΔΕΣΠΑ, της ΔΕΠΑ και φυσικά της ΔΕΗ. Κατακερματισμός της ΔΕΗ και πώληση διαδοχικά πρώτα της μικρής ΔΕΗ μετά του 17% και όλο το πακέτο. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα του Δευτέρου Μνημονίου. Αυτό ανατράπηκε. Τώρα πλέον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος. Μπορούμε να κάνουμε ένα σαφή απολογισμό. Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ ανατράπηκε. Ο κύριος Κουρλέτης θα είχε ακούσει τότε αρκετά. Το δημόσιο κράτησε το 51%. Η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ ακυρώθηκε τότε πάλι από τον κύριο Σκουρλέτη, χάνοντας τη μοναδική ευκαιρία τότε κατά δήλωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης των 400 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν προσφέρει οι Αζέροι, με πολλά προβλήματα όμως το ευρωπαϊκό σύστημα να ενσωματωθεί. 18 μήνες μετά τα 400 έγιναν 535 με ευρωπαίους επενδυτές και με 34% το δημόσιο να ενισχύει ισχυρά τα δικαιώματά του στην εταιρεία και να διατηρεί τον πρόεδρο και πολλά άλλα δικαιώματα. Γιατί ΔΕΗ, όπως ξέρετε, οι μόνες αλλαγές που έγιναν αφορούσαν δύο πράγματα. Στους Λιγνίτες ολοκληρώθηκε η ψήφιση του νόμου, η προκήρυξη του διαγωνισμού και η απόσχηση των συγκεκριμένων μονάδων, εφαρμόζοντας ρητά αποκλειστικά και μόνο την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η μακρά συζήτηση των νερών έκλεισε οριστικά, τα νερά έμειναν στη ΔΕΗ. Και ταυτόχρονα το σύστημα των νόμε, το οποίο προτάθηκε από την πλευρά μας ως αντικατάσταση της μικρής ΔΕΗ, σήμερα με την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου προβλέπεται πώς θα ολοκληρωθεί η αποκλιμάκωσή τους. Δηλαδή αυτό που λέει σήμερα το πολυνομοσχέδιο, ουσιαστικά τι λέει, ότι καθώς προχωράμε στην πώληση των λιγνητικών εργοστασίων και άρα περιορίζουμε το μερίδιο της ΔΕΗ, μειώνονται οι ποσότητες που εντάσσονται στο σύστημα νόμε, καταρχήν με μείωση κατά 50% των επιπλέον ποσοτήτων, αυτές που προβλέπονται σε περίπτωση απόκλησης, που υπάρχει απόκλησης, στη συνέχεια με την υπογραφή της συμφωνίας οι επιπλέον ποσότητες θα καταργηθούν πλήρως και με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των λιγνητικών μονάδων θα μειωθεί το 19 η δημοπρατούμενη ποσότητα από το 22 στο 13 και με την ολοκλήρωση και την δημιουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας και την προθεσμιακή αγορά οι διαδικασίες του νόμου θα καταργηθούν εντελώς. Άρα ουσιαστικά η μία ενότητα αφορά την αποκλιμάκωση και την κατάργηση μέχρι μέσα στο 19 των νόμων που αποτέλεσαν και την πολιτική μας στο θέμα της ΔΕΗ. Η δεύτερη ενότητα αφορά φυσικά τη ΔΕΠΑ. Στη ΔΕΠΑ κάναμε μια πολύ σημαντική συμφωνία
Στην τρίτη αξιολόγηση προχωρήσαμε στην εξαγορά από την κρατική ΔΕΠΑ του μεριδίου της ΣΕΛ στη Λιανική, δηλαδή στην Αττική και στην αποχώρηση από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό δίνει μεγάλη αξία στο εμπορικό κομμάτι της ΔΕΠΑ. Σήμερα οριστικοποίησαμε πλέον τη συμφωνία με τους θεσμούς και συνεπώς το ένα κομμάτι, η ΔΕΠΑ υποδομών και η ΔΕΠΑ, τα διεθνή project, όλοι οι διεθνείς συμμετοχές της ΔΕΠΑ θα αποσχιστούν από την εταιρεία και θα παραμείνουν με 65% υποκρατικό έλεγχο και το εμπορικό κομμάτι που περιλαμβάνει ουσιαστικά την αγορά της Αθήνας και οι διεθνείς συμβάσεις χοντρικής πώλησης, οι διακρατικές, δηλαδή τα τέσσερα διακρατικά συμβόλαια, θα περάσουν στην ΔΕΠΑ εμπορίου, όπου το δημόσιο θα κρατήσει το 15% παραχωρώντας το 50,1%. Αυτή η συμφωνία διασφαλίζει και τηρεί και τη βασική αρχή που τηρήσαμε σε όλες τις ενεργειακές εταιρείες, όπως και στον ΑΔΜΙΕ και αλλού, τα δίχτυα και οι υποδομές να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο, ενώ τα εμπορικά τμήματα να αποτελέσουν μέρος των αποκρατικοποιήσεων. Αυτή η αρχή λοιπόν εφαρμόστηκε και εδώ και συνεπώς ολοκληρώνεται σε σχέση με τη ΔΕΠΑ. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται εδώ αφορούν την αγορά φυσικού αερίου. Ουσιαστικά διατηρείται το πρόγραμμα της παραχώρησης από τη ΔΕΠΑ ενός ποσοστού, επειδή έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά, ενός ποσοστού το οποίο δίνει προς ανταγωνιστές. Επιτρέψουν στο σημείο αυτό να αναφερθώ σε μία από τις τροπολογίες που αναφέρεται σε αυτό. Είναι η τροπολογία 16-20/250 με την προτινόμενη διάταξη. Εισάγεται υποχρέωση των προμηθευτών με υψηλό μερίδιο αγοράς να διενεργούν υποχρεωτικές δημοπρασίες ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα καθορίζονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας από τη ΡΑΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού μέχρι το 2020, 31/12, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά φυσικού αερίου έναντι πιθανών στρεβλώσεων και αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών για εύλογο χρονικό διάστημα και δι κατά το κρίσιμο στάδιο που έπεται της πλήρης απελευθέρωσης αγοράς φυσικού αερίου. Να υπενθυμίσω ότι αναφερόμαστε στην απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού για όσο διάστημα η ΔΕΠΑ έχει πάνω από το 60% στη χοντρική και έχει πάνω από το 60% στη χοντρική, έχει το 80%. Γι' αυτό το διάστημα καλείται το πάνω το 60% να το προσφέρει σε δημοπρασία στους ανταγωνιστές της. Αυτή ουσιαστικά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η τροπολογία σημερινή την θεσμοθετεί. Η δεύτερη τροπολογία αναφέρεται στη χρηματοδότηση του νέου κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Υπενθυμίζω ότι το κοινωνικό τιμολόγιο το αλλάξαμε. Δώσαμε πολύ μεγάλη έκπτωση στα νοικοκυριά που παίρνουν εισόδημα, κοινωνικό εισόδημα. Τους δώσαμε 70% έκπτωση και χρησιμοποίησαμε τα κριτήρια του Υπουργείου Εργασίας. Όσοι πήραν δηλαδή μέρισμα πέρυσι, εντάσσονται στο ΚΟΤ με έκπτωση 30%. Αυτό δημιουργεί ένα δημοσιονομικό κόστος το οποίο έχουμε σωματώσει ήδη στους προϋπολογισμούς του 19 και του 20 και του 18 φυσικά, 50 εκατομμυρίων. Η προτινόμενη τροπολογία λέει ότι η παρακολούθηση τον οίκο που γίνεται σήμερα σε αιτήσια βάση θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση και η ΡΑΕ κάθε φορά στο εξάμηνο πάνω θα κάνει και την πρόβλεψη για το επόμενο εξάμηνο προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο να υπάρξει οποιαδήποτε έλλειμμα στο λογαριασμό των οίκων. Οι εκτιμήσεις οι δικές μας θεωρούν ότι αυτή η τροπολογία δεν θα ενεργοποιηθεί γιατί είναι ασφαλής.
Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να πω τρία πράγματα. Με τις ρυθμίσεις αυτές κλείνει μια ενότητα πολιτικής η οποία ουσιαστικά είχε τρία στοιχεία. Το πρώτο το ανέλησα, είναι η ολοκλήρωση του φάσματος των αποκρατικοποιήσεων με τη διατήρηση του δημόσιου ελέγχου στα δίκτυα. Αυτό ολοκληρώθηκε. Οι εταιρείες και οι συμμετοχές του δημοσίου θα περάσουν με διάφορες μορφές στο υπερταμείο. Δεύτερον, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες και πλαίσια. Όλες οι αλλαγές έχουν γίνει, οι αγορές θα λειτουργούν με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ήδη από τώρα και ολοκληρώνεται το 2019. Και η τρίτη ήταν η εξυγίανση του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Νέα Δημοκρατία μας κληρονόμησε πολλά ελλείμματα. Τα έχουμε αναφέρει στα ΙΚΟ 1 δις, στον ειδικό λογαριασμό των ΑΠΕ άλλο 1 δις κοντά. Αυτό εξηγιάνθηκε με το τέλος προμηθευτή που εισήγαγε ο κύριος Σκουρλέτης. Ο λογαριασμός των ΑΠΕ έγινε πλέον, ισοσκελίστηκε και στην παρούσα νομοθεσία αποκλιμακώνουμε το τέλος προμηθευτή μέχρι το 20 όπου και θα καταργηθεί. Και με αυτή τη διόρθρωση νομίζω διαμορφώνεται ένα πλαίσιο πλέον πολύ καθαρό τοπίο. Με όλες αυτή με την επίλυση των προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν από το παρελθόν, ένα καθαρό τοπίο μέσα στο οποίο η χώρα μας καλείται πλέον να πετύχει τους υψηλούς στόχους που χθες συναποφασίσαμε στην Ευρώπη για το 2030, μια Ελλάδα δηλαδή όπου το 32% της συνολικής μας κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ, και το 32% της ενέργειας που καταναλώνουμε θα προέρχεται από εξοικονόμηση σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Ευχαριστώ.